Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Κασομούλης. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η λογοτεχνία και η ιστορική αναπαράσταση, θέτοντας το ερώτημα «Εξιστόρηση γεγονότων ή μυθοπλασία». Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην αρχή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα λογοτεχνία και ιστορική αναπαράσταση αν πρόκειται για εξιστόρηση γεγονότων ή μυθοπλασία. Μιλάμε γύρω στους 35 ομιλητές που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Ξεκινάει σήμερα στις 6 ώρα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι περίπου στις 4 η ώρα και είναι πάρα πολλοί επιστήμονες. Ο καθένας από την επιστήμη του, το βλέπουμε από την πλευρά του. Να πούμε ότι το συνέδριο ξεκινάει λοιπόν σήμερα Παρασκευή, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έτσι. Και θα έχουμε πολλές θεματικές κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, του Σαββάτου για παράδειγμα. Ναι, σήμερα είναι ο κεντρικός ομιλητής, είναι ο κύριος Κώστας Δημουλάς, ο οποίος θα το δει από ψυχολογική πλευρά ως διδάκτορας ψυχολογίας. Θα το δούνε, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα το δει ο καθένας από το μετερίζι του και από την πλευρά των σπουδών του. Η δική σας θέση ποια είναι? Εξυπηρετεί η λογοτεχνία. Όταν γράφεται χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα, εξυπηρετεί στην διδαχή της ιστορίας. Οι εργασίες του συνεδρίου που λαμβάνουν χώρα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. Κυρία Ιωακιμίδου, θα είστε από τους εισηγητές σε αυτό το συνέδριο. Ναι, βεβαίως. Θα μιλήσω για την ιστορία στην ποιήση του Καβάφη. Ο Καβάφης ο ίδιος δήλωνε ότι είναι ιστορικός και πράγματι είχε ιστορικές γνώσεις. Πάρα πολύ σημαντικές. Ήταν γνώστης της κλασικής ιστορίας και της ελληνιστικής. Αλλά ο Καβάφης είχε μία αιμονή να φωτίζει πρόσωπα που τα δίκησε η ιστορία. Δεν ασχολείται με τα μεγάλα γεγονότα, με τις μεγάλες νίκες, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Υπάρχει πολλή ιστορία στην ποίησή του, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ποιημάτων, τα λεγόμενα ιστορικά ποίηματα, αλλά φωτίζει καταστάσεις, γεγονότα, πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα τα οποία δεν τα προβάλλει η ιστορία. Θα λέγαμε ότι τραβάει την κουρτίνα και βλέπουμε πίσω από το παρασκήνιο της ιστορίας. Αυτά τα πρόσωπα τον ελκύουν και με αυτά ασχολείται. Με μια ιδιαίτερη επιμονή στην ελληνιστική περίοδο, μια περίοδο παρακμής, η οποία τον έλκει ιδιαίτερα. Μάλιστα, και να πούμε ότι είσαι και συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων. Ναι, δεν είναι ακριβώς λογοτεχνικό βιβλίο, είναι ιστορικό βιβλίο. Είναι οματωμένος γνώστος που εξετάζει την πορεία στη Συρία των προγόνων μου. Γιατί οι δικοί μου προγόνοι ήρθαν μέσα από τη Συρία. Με την ανταλλαγή δεν ήρθαν κατευθείαν στην Ελλάδα έτσι εύκολα.